Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα γιορτή της θάλασσας στον Αφρικό και την Ψαρά, στο γραφικό λιμάνι του Τεντρούρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Νότιας Ιλουρίας, γιατί χωρίς τη στήριξή σας αυτών δεν θα γινόταν αυτή η εκδήλωση. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χωρισμούς μας, τους εθελοντές μας, που κάθε χρόνο είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν στην οργάνωση και στην προγραμματοποίηση της γιορτής μας. Και στο τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε απόψε εδώ και μας θυμάται με την παρουσία σας, δίνοντάς μας δύναμη ώστε κάθε χρόνο να συνεχίσουμε και να σας προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτή η γιορτή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο ένα πανηγύρι, όπως λένε κάποιοι. Είναι ένας θεσμός που αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές γιορτές όλης της Ιλουρίας, διότι αναδεικνύει και φέρει στο προσκήνιο αυτό που αποτελεί το πρωτογενή πλούτο, την αλία μας. Αυτή την αλία την υπηρετούμε όλοι μας καθημερινά. Και αυτό το ψαροχώρο, προκειμένου να επιβιώσει, έχει προσφέρει δεκάδες συντοπίτες μας ανθρωποθυσία στη θάλασσα. Το ψάρι μας για μας είναι η βαθιά μας παράδοση και είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι μπορεί να προκτήσει τη θάλασσα και να μας δώσει καλύτερες ψαριές. Όπως το καταδυτικό πάρκο που όλοι τελικώς ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους δωροθέτες που μας προσφέρουν τα δώρα τους για να πραγματοποιηθεί μια λαχαιοφόρο που κάνουμε ώστε να εκπληρώσουμε κάποιες πάγιες ανάγκες του Συλλόγου μας και ένα τμήμα να το προσφέρουμε στους πυρόπιτους της Αττικής για να παλύνουμε λιγάκι τον πόλο τους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την παρουσία σας και ελπίζω να διασκεδάσετε με την υπέροχη ορχήστρα που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, δημότες και ψυχέτες, είμαστε όλοι εδώ πιστοί στο ετήσιο αντάμωμά μας για τον Τυρό, για τη θάλασσα και τους ανθρώπους της. Για άλλη μια χρονιά, στη γαλήνια αγκαλιά αυτού του κόλπου, τιμούμε τους ναυτικούς, τους ψαράδες, τιμούμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Όλα αυτά τα χρόνια, η θάλασσα για τον τόπο μας ήταν η συντροφιά, η διασκέδαση, η εργασία, η όμορφη εικόνα, η νοσταλγική ανάμνηση. Και όλα αυτά τα χρόνια η ζωή των κατοίκων μας στηρίχθηκε πάρα πολύ σημαντικά από τη θάλασσα και τα αγαθά της, άμεσα ή έμεσα. Και σε έναν τόπο με τόσες δυνατότητες, όπως είναι ο δικός μας τόπος, που προσπαθεί να αλλάξει και να εξελιχθεί, γιατί έτσι είναι η ζωή, απαιτεί αλλαγές και εξελικτική πορεία, πάλι πάνω στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας πατάμε, για να κάνουμε το βήμα ανόδου του βιωτικού μας επίπεδου. Στην καθημερινότητά μας, στις εκδηλώσεις μας, στο σχεδιασμό μας για το μέλλον. Το υγρό στοιχείο αυτού του τόπου μας δίνει τις δυνατότητες, γίνεται το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Και πιστεύτε με, σε αυτόν τον τόπο έρχονται αλλαγές ευχάριστες, έρχονται οικοδομές που θα αποτελέσουν σταθμό στην εξελικτική πορεία του Τυρού. Όλα αυτά φυσικά όμως, πάντα θα είναι βασισμένα στα θεμέλια της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας και με το άραμα της θάλασσας. Φίλοι ψαράδες, φίλοι ναυτικοί, σας σκεφτόμαστε, σας θυμόμαστε, σας ευχόμαστε καλές θάλασσες και πάνω απ' όλα σε όλους εδώ, τους κατοίκους, τους επισκέπτες, υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ. Φίλοι και φίλες, πάνω απ' όλα επισκέπτες μας, γιατί η Αρκαδία είναι ένας τόπος που λατρεύει και αγαπάει τους επισκέπτες και τους τιμάει τους επισκέπτες. Καλώς σας μίξατε πάλι εδώ, στον Τυρό, στον προχωτό ψαροχώρι της Αρκαδίας. Γιατί η Αρκαδία έχει θάλασσα. Είναι μια παραξηγημένη περιοχή. Όλοι ακούνε Αρκαδία και νομίζουν ότι είναι ψηλά βουνά. Η Αρκαδία έχει θάλασσες, έχει ωραίες θάλασσες. Και εδώ ο Τυρός δεν έχει μόνο θάλασσα. Έχει και φυσικό περιβάλλον, έχει και τουριστική ανάπτυξη. Και όπως έλεγε ο νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης, αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα σου μείνει μια ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι. Αν τα ξανασμίξεις πάλι αυτά, θα κάνεις πάλι την Ελλάδα. Εδώ ο Τυρός λοιπόν τα έχει όλα αυτά. Άρα είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας. Τυρός και θάλασσα. Ελλάδα και θάλασσα. Είναι έννοιες ταυτόσιμες. Η θάλασσα για την Ελλάδα είναι αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει. Είναι το στοιχείο μας. Αναπτυχθήκαμε οικονομικά, αναπτύχθηκαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μετέδωσαν τον πολιτισμό τους και πήραν στοιχεία πολιτισμού από όλο τον κόσμο λόγω της θάλασσας. Γίνανε στο εμπόριο πρώτοι λόγω της θάλασσας. Σήμερα κατέχουν την πρώτη θέση στο στόλο σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν η θάλασσα
είναι χαρακτηριστικό της Ελλάδος. Σήμερα λοιπόν εδώ πέρα το πρώτο στοιχείο της γιορτής είναι τιμούμε τη θάλασσα. Γιορτάζουμε τη θάλασσα. Εδώ η θάλασσα του Μυρτώου Πελάγους που είναι σφίχτα αγκαλιασμένη και γλυκοφιλιέται συνέχεια με την παραλία του Τυρού. Το δεύτερο που γιορτάζουμε σήμερα είναι την ναυτιλία μας. Είναι τους ναύτες μας. Είναι αυτούς που τιμήσαμε προηγουμένως, τους απόμαχους και αυτούς που τη στιγμή θαλασσοδέρνουν από εδώ και από εκεί στους ωκεανούς. Ο Τυρός έχει μεγάλη συμμετοχή στην ναυτιλία. Αλλά και η ναυτιλία έχει μεγάλη συμμετοχή στην οικονομία της χώρας και στην τοπική οικονομία. Και το τρίτο που τιμούμε σήμερα και γιορτάζουμε σήμερα είναι οι ψαράδες μας, οι αλιείς μας, η ραγοκαλιά της τοπικής οικονομίας. Ένας αλλιευτικός σύλλογος της περιοχής του Τυρού με 120 μέλη, όπως μου είπε ο Πρόεδρος. Μεγάλος αριθμός για τα σημερινά δεδομένα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι συμπατριώτες μας, οι τυριώτες, οι ψαράδες, θαλασσοδέρνονται κάθε μέρα. Θαλασσοδέρνονται για να ζήσουν την οικογένειά τους. Συγχρόνως όμως, μέσα από τη δική τους προσπάθεια, τονώνεται την τοπική οικονομία, τονώνεται την εθνική οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε δίπλα τους και προσπαθούν να τους στηρίξουν σε κάθε προσπάθειά τους. Και γι' αυτό και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο περιφερειάρχης ο Τατούλης ο Πέτρος, ο συμπατριώτης μας, που τονίζω για μια ακόμη φορά είναι τύχη που έχουμε αρκά περιφερειάρχη. Το υπογραμμίζω αυτό και μεταφέρω τους χαιρετισμούς του. Προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε. Και γι' αυτό και συμμετέχουμε στη γιορτή αυτή από όταν ήρθαμε στα πράγματα στην Περιφερειακή Αρχή της Πελοποννήσου πάντα κάθε χρόνο και βοηθάμε οικονομικά ώστε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που κάθε μέρα παλεύουν με τα κύματα και όμως έχουν το κουράγιο και ασχολούνται και κάνουν και τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες δραστηριότητες. Φίλοι και φίλες, εύχομαι σε όλους να περάσουμε μια καλή βραδιά. Εύχομαι στους ναυτικούς μας, στους ψαράδες μας να έχουν καλές θάλασσες, γαλήνιες θάλασσες, να έχουν καλές τιμές τα ψάρια τους, να έχουν καλούς μισθούς στην ναυτική μας. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό μετράει είναι η υγεία σε όλους. Εύχομαι λοιπόν υγεία και χαρά σε όλους σας. Ευχαριστώ. Απλώς σαν ιστερόγραφο θέλω να πω ότι πάντα με την οποιαδήποτε δημοτική αρχή έχουμε άριστη συνεργασία όπως και με την υπάρχουσα δημοτική αρχή. Ένα έργο το οποίο έχει καθυστερήσει, το οποίο είναι πολύ καλό για τον Τυρό, είναι ο κόμβος του Τυρού. Για χίλιους λόγους, κυρίως γραφειοκρατικούς λόγους, καθυστέρησε. Υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχει τελικά η μελέτη και όπως σήμερα με διαβεβαίωσαν οι τεχνικές υπηρεσίες, μέσα στο Νοέμβρη θα υπάρχει ο ανάδοχος, ο εργολάβος, ώστε να ξεκινήσει αυτή η ανάπλαση του κόμβου του Τυρού και το αντιπλημμυρικό έργο το οποίο θα γίνει εκεί στον κόμβο. Αυτό ήθελα να πω και τίποτα άλλο. Εύχομαι του χρόνου να κάνουμε και γένεια στον κόμβο του Τυρού. Ευχαριστώ. Είναι γεγονός ότι εδώ στον Τυρό αποδεικνύουμε για μία ακόμη φορά ότι ξέρουμε να διατηρούμε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας. Η σημερινή εκδήλωση είναι μία σημαντική γιορτή να αναδείξουμε και να προβάλλουμε τους ναυτικούς μας, τις θάλασσές μας, τους ψαράδες μας και όλοι όσοι έχουν ασχολία στον τομέα αυτό. Ο Τυρός, το όμορφο αυτό ψαροχώρι, είναι σημείο αναφοράς, είναι μοχλός ανάπτυξης, είναι ο φάρος μας. Περιφέρεια Πελοποννήσου, αρρωγός, ειδικότερα στις παραθαλάσσιες περιοχές, έχει επιτελέσει σημαντικό έργο. Και στο Δήμο Νότιας Κοινωνίας, οδικοί άξονες, κατά δυτικό πάρκο, δημιούργημα της κυρίας Στατούλη και πολλά άλλα έργα τα οποία είναι εξελίξει όπως σας ανέφερε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Εμείς από την πλευρά μας με την κατεύθυνση και από την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις παραθαλάσσιες περιοχές. Τιμούμε παράλληλα, υμνούμε αυτούς που χάθηκαν πάνω στο επάγγελμά τους, θα τους θυμόμαστε πάντα. Και θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ναυτικούς καλά ταξίδια, καλές ψαγιές και ο Θεός να μας έχει καλά. Να είστε καλά. Η γιορτή της θάλασσας, των ναυτικών και του ψαρά είναι πλέον θεσμός για τον Τυρό και την ευρύτερη περιοχή. Μέσω αυτής αναδεικνύονται η θάλασσα και οι συνδεόμενες με αυτήν δραστηριότητες, οι οποίες είναι σημαντικές και οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Είναι γνωστό ότι
η ναυτική είναι ο στυλοβάτης της ελληνικής ναυτιλίας. Με τις γνώσεις και την πολύμορφη εργασία τους έχουν συμβάλει στο να καταστεί αυτός ο κλάδος της οικονομίας σε έναν από τους σημαντικότερους της χώρας. Ένας κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται σε ελεύθερα νερά και ανταγωνίζεται με επιτυχία, θα έλεγα, τις ισχυρότερες ναυτιλίες του κόσμου. Η συμβολή λοιπόν των ναυτικών μας είναι αποφασιστική προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά την αλληλεία, είναι αλήθεια ότι χρειάζεται περαιτέρω στήριξη και βοήθεια, ούτως ώστε να καταστεί πλουτοπαραγωγική πηγή σημαντική και για την περιοχή και για τη χώρα ευρύτερα. Νομίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται βήματα και θα προσπαθήσουμε περαιτέρω να ενισχύσουμε και αυτό το κλάδο. Όσον αφορά τους ψαράδες, και αυτοί μοχθούν και πράγματι λένε ότι το πιάτο του ψαρά συνήθως είναι άδειο, μια φορά είναι γεμάτο. Ελπίζω ότι από εδώ και πέρα το πιάτο θα είναι γεμάτο, είναι μια ελπίδα, είναι μια προσδοκία, είναι μια πίστη. Και μην ξεχνάμε ότι οι ψαράδες αποτελούν, οι αλληλείς περιοχές αποτελούν μια σημαντική δύναμη και ένα δραστήριο δυναμικό για την περιοχή σας. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να τονίσω τη σύνδεση της θάλασσας με τον τουρισμό. Ο τουρισμός με τις ποικίλες δραστηριότητές του αναδεικνύει την περιοχή και μπορεί να την αναδείξει ακόμα περισσότερο. Ελπίζω ότι τώρα που η χώρα επανέρχεται στην κανονικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το μοντέλο ανάπτυξης ή μάλλον μεγέθυνσης της οικονομίας του παρελθόντος πρέπει να σημάνει επιστροφή στο χθες, το νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μπορεί να δώσει όθηση και να αποτελέσει η ναυτιλία και η αλληλεία στοιχεία αυτής της προοπτικής η οποία αχνοφέτει στον ορίζοντα. Εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση, καλή δύναμη, αντοχές και υπομονή. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί επισκέπτες, θα μείνω μόνο σε αυτούς που τιμούμε. Σήμερα τιμούμε, όπως είπε ένας που πήρε τα πατιμόμενα πρόσωπα, τους εργάτες της θάλασσας. Τους εργάτες της θάλασσας που δίνουν τη μάχη για τις οικογένειές τους. Όμως, αγαπητοί επισκέπτες, δεν τιμούμε μόνο τους εργάτες της θάλασσας. Τιμούμε και αυτούς που έμειναν πίσω. Τιμούμε τη γυναίκα σύζυγο, τη γυναίκα μάνα, τη γυναίκα αδελφή που έμεινε πίσω στο σπίτι για να στηρίξει την οικογένεια. Με αυτά τα λίγα λόγια σας εύχομαι καλές διακοπές, καλή διαμονή, υγεία σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι για άλλη μια χρονιά εδώ κοντά σας, σε ένα μέρος το οποίο δεν θέλω να πούμε πάλι αυτά τα οποία είναι γνωστά σε όλους σας και τόσο βλαφυρά τα ανέλησαν όλοι οι ομιλητές. Θέλω ωστόσο να μοιραστώ μαζί σας μια χαρά που νομίζω ότι μοιράζεται αρκετός κόσμος εδώ σήμερα στον Πειρό. Θέλω καταρχήν να ξεκινήσω από τον Εμπορικό Σύλλογο του Τυρού, από το Σύλλογο Αλλιέων του Τυρού, από τις πολύ δυναμικές γυναίκες του Τυρού και να πω από τα βάθη της ψυχής μου ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς που όλοι μαζί φτάσαμε σήμερα να πούμε ότι ένα μεγάλο στοίχημα κερδίθηκε. Ο δραστήριος δήμαρχός σας, ο δήμαρχός μας, μου άφησε τη δυνατότητα να το πω εγώ, εκπροσωπώντας με κάποιον τρόπο μια πρωτοβουλία πολιτών,
που πριν από 3 χρόνια ξεκίνησε ένα εγχείρημα που στο τέλος, πριν από λίγο καιρό, όλοι είχαμε καταλήξει να πιστεύουμε ότι μάλλον δεν είναι αλήθεια. Την ίδρυση του πρώτου καταδυτικού πάρκου στη χώρα. Αυτό το οποίο μπορούμε σήμερα να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι τελικά αυτό που μας φαινόταν μύθος και ακατόρθωτο, γιατί να σας θυμίσω περάσανε 3 χρόνια από την πρώτη συζήτηση και την πρώτη προσπάθεια, σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Πριν από 2 μόλις μέρες, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταθάκης, υπέγραψε την ίδρυση του πρώτου καταδυτικού πάρκου στη χώρα, που βρίσκεται στον δικό μας Τυρό. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας γεμίζει όλους αισιοδοξία και δύναμη. Από εδώ και πέρα η διαδικασία θα πάρει το δρόμο της. Η ΚΙΑ θα υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο και ήδη έχουν εξασφαλιστεί χρήματα από τον άξονα του περιβάλλοντος στο ΠΕ Πελοποννήσου, στο ΕΣΠΑ της Πελοποννήσου, προκειμένου το καταδυτικό πάρκο να γίνει σύντομα πραγματικότητα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί η βραδιά είναι για μουσική, χορό, για όλους εσάς, προκειμένου να περάσουμε καλά. Θέλω όμως να θυμίσω κάτι, ότι αυτό το οποίο έγινε στον Τυρό είναι ένα παράδειγμα για όλη τη χώρα. Δεν ήταν μια πολιτική πρωτοβουλία που ήρθε από κάπου ψηλά. Είναι πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τους ίδιους τους πολίτες. Όταν οι υπηρεσιακοί παράγοντες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είδαν αυτό το φάκελο, το πρώτο τους ερώτημα ήταν «Τι λέει ο κόσμος?» Ο κόσμος είναι θετικός σε αυτό το εγχείρημα, γιατί ξέρετε πάντοτε είναι συνηθισμένοι σε κόσμο που αντιδρά. Όταν είδαν ότι η πρωτοβουλία εκκίνησε από το Σύλλογο Αλιέων, το Σύλλογο των δικών μας των Ψαράδων και τον Εμπορικό Σύλλογο, πραγματικά νομίζω ότι αυτό τους έδωσε δύναμη να αδειοδοτήσουν κάτι το οποίο δεν είχε αδειοδοτηθεί ποτέ πριν στη χώρα. Τα εμπόδια ήταν πολλά. Χρειάστηκαν 47 υπογραφές υπηρεσιακών παραγόντων από 8 συναρμόδια υπουργεία. Για κάτι το οποίο είναι τόσο απλό, ένα έργο αειφορίας, μία περίφραξη νοητή μέσα στη θάλασσα, όπου τι θα γίνεται ακριβώς. Ο βυθός θα ξαναζωντανέψει. Θα απαγορεύεται η αλληλεία με αποτέλεσμα να μπορέσουμε πάρα πολύ γρήγορα να οδηγηθούμε σε έναν εμπλουτισμό όλης της περιοχής, η οποία οι ίδιοι οι ψαράδες μας το λένε καθημερινά, μέρα με τη μέρα φτωχαίνει. Γι' αυτό το κατάλαβαν οι δικοί μας οι άνθρωποι και με αυτό το μήνυμα θέλω να κλείσω, ότι η ανάπτυξη δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από ψηλά, ούτε είναι τα πολύ μεγάλα πράγματα. Είναι αυτό το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας, μικρές αλλαγές που τις υποδεικνύουν οι πολίτες και κανείς πολιτικός που μιλάει από καθέδρας. Να περάσετε όλοι πολύ όμορφα και εύχομαι του χρόνου ο Τυρός όχι μόνο να έχει το δικό του καταδυτικό πάρκο, αλλά και εδώ στην παραλία που βλέπουμε κάποια μικρά ξενίκια στα μαγαζιά να έχουν δημιουργηθεί νέες μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που θα έρθουν να υπηρετήσουν αυτό το νέο είδος θεματικού τουρισμού. Και από αύριο να είστε σίγουροι ότι ο Τυρός θα ακουστεί σε κάθε πλευρά της Ελλάδας. Καλά να περάσετε, χρόνια πολλά και καλά και υγεία στις οικογένειές σας. Έχω 2 μηνύματα να σας διαβάσω. Το ένα είναι του βουλευτή Αρκαδίας, του κ. Κώστα Βλάση, ο οποίος μας αναφέρει ότι παρότι κάθε χρόνο βρίσκεται κοντά μας την όμορφη γιορτή της θάλασσας, των ναυτικών και του ψαρά, θα ήθελε πολύ και φέτος να βρεθεί ανάμεσά μας. Δυστυχώς όμως δεσμευτικές και μη αναβαλλόμενες υποχρεώσεις δεν το επιτρέπουν. Ευχαριστεί θερμά για την πρόσκληση και μας εύχεται να έχουμε μια όμορφη βραδιά. Το δεύτερο μήνυμα που θα ήθελα να σας διαβάσω είναι του τέος Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Θοδωρή Βρίτσα.
αγαπητές συμπατριώτισες Τσακώνησες και αγαπητοί συμπατριώτες Τσάκωνες της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Νότιας Κοιμουρίας και του Αλλιευτικού Συλλόγου Τυρού. Τιμή και χαρά για μένα η πρόσκλησή σας και στις φετινές εκδηλώσεις για τη γιορτή της θάλασσας των ναυτικών και του ψαρά. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο αυτή τη μέρα να ανταποκριθώ, γιατί δύο σοβαρές δεσμεύσεις δεν μου το επιτρέπουν και με υποχρεώνουν να παραμείνω στην Αθήνα. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη για όλες σας τις προσπάθειες και τις επιδιώξεις σας, ατομικές και συλλογικές. Λυπάμαι που δεν θα είμαι μαζί σας και παρακαλώ για την κατανόησή σας.